Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό ακούμε τεράστια ποσά που δήθεν δαπανήθηκαν για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων. Πού είναι όμως αυτά τα έργα, τα έχετε δει? Έχει μήπως αλλάξει κάτι προς το καλύτερο? Εάν ίσχυαν τα νούμερα που ισχυρίζονται κάποιοι, τότε θα ζούσαμε ένα μικρό οικονομικό θαύμα. Υπάρχει έστω και ένας από εσάς που πιστεύει αυτά τα νούμερα? Και αφού θέλουν να μιλήσουμε για νούμερα και αριθμούς, ας μας απαντήσουν σε αυτό. Για το δίκτυο αποχέτευσης οβρίων, ο Δήμος Παιανίας με πληθυσμό 26.300 ανθρώπους έλαβε χρηματοδότηση 73 εκατομμύρια. Θέλετε να μάθετε πόσα πήρε ο Δήμος Αχαρνών με πληθυσμό 108.000 κατοίκους? Μόλις 9 εκατομμύρια ευρώ. Για την ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου, Δήμος Πάτων, 33.843 κατοίκους, πήρε 23 εκατομμύρια ευρώ και 300.000. Πόσα πήρε ο Δήμος Αχαρνών με τριπλάσιο πληθυσμό? Μόλις 500.000. Για έργα ανάπλασης, ο Δήμος Οροπού με πληθυσμό 33.623 κατοίκους πήρε 34 εκατομμύρια ευρώ και ο Δήμος Αχαρνών 0. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά είναι τα νούμερα που κάποιοι επιμελώς προσπαθούν και τα κρύβουν. Αλλά να ξέρετε, αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο Δήμος Παιανίας πήρε 5.583 ευρώ ανακάτοικο. Ξέρετε πόσα εξασφάλισε ο απερχόμενος δήμαρχος για την πόλη μας? Μόλις 7 ευρώ ανακάτοικο. Αυτή είναι η αξία που δίνει στους δημότες των Αχαρνών. Όλα αυτά τα νούμερα, φίλοι μου, κάποιοι φροντίζουν επιμελώς να τα κρύβουν. Και αυτά που καταγγέλω απόψε δεν είναι κουβέντες στον αέρα. Τα νούμερα είναι υπαρκτά, είναι τεκμηριωμένα, είναι στη διάθεση του καθενός να τα ελέγξει.